Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας ανακοινώσω τις περιορισμένες αλλαγές του κυβερνητικού σχήματος που αποφάσισε ο Πρωθυπουργός. Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης αναλαμβάνει ο κύριος Ιωάννης Δραγασάκης, ο οποίος παραμένει και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής στη θέση του κυρίου Γιάννη Μουζάλα, τον οποίο ο Πρωθυπουργός ευχαριστεί θερμά για την προσφορά του στο κυβερνητικό έργο, ο κύριος Δημήτρης Βίτσας. Τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει ο κύριος Φώτης Κουβέλης. Επίσης, Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζεται η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Μερόπη Τζούφη. Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο μέχρι σήμερα ειδικός γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, κύριος Αθανάσιος Ηλιόπουλος. Και Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο κύριος Κωνσταντίνος Στρατής. Οι αρμοδιότητες των νέων αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών θα καθοριστούν τις επόμενες μέρες, ενώ καμία άλλη αλλαγή δεν επέρχεται στο κυβερνητικό σχήμα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους και όλες τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε.